gosto de calor. Vai terminar na coma. Olha, ei, está na minha. Ei, será que eu posso ter? Que rádio é? Să-l stăm în șupră.
Και δόξα πέραν τα συγκρίτως των Σεραφείων.
Πάνε Κύριε Σαχράου, υπερευλογημένη σε δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, με τα πάντα των Αγίων ημωνεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσα την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραπώνεθα. Κύριε, ότι σου έδωσε πάση την άνω στον δρόμο και στην δόξα αναπέμπωση, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ιχαίη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τον μαθητών ορόντων σε ανελήφθης, Χριστέ, Amen.
Thank you.
Oh.
και προσκύνηση. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα τη νυχιαή και εις τους αιώνας του αιώνων. Αμήν. Εξηρεύσατε καρδία πλών αυτών, λέγω εγώ τα έργα μου το βασιλεί. Oh.
αμαρτυλαβούς ως ανελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της υπαρητή. Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινησιμών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων δημονεύσαντες εαυτούς τους και αλλήλους και πάσαν την ζωή Thank you.
σύμπαντος του ευσεβούσιμων έθνους και του φιλοχρήστου στρατού, των ενωρητών, των επιτρόπων συνδρομητών, ευλαβών προσκυνητών του Αγίου οίκου τούτου, των κοπιώντων, ψαλώντων, διακονούντων και διακονισάντων εν αυτό, των αδελφών ημών, των ενασθενείες, φυλακές, πικρές δουλείες, των υποπνευμάτων ακαθάρτων ενοχλουμένων, των εθλίψες υπένθη άγχη ανεργία και δοκιμασία ευρισκομένων, των μεμνημένων, των πενήτων ορφανών και απροστατεύτων, των εν τη ξένη και τη διασπορά διαβιούντων πατέρων και αδελφών ημών, των εορταζόντων και ορταζουσών επί τη Αγία εορτή ταύτη, ημών των προσερθόντων εν τη Θεία και Ιερά και φρικτή μυσταγωγία ταύτη και των διετίας ευλόγους απολυφθέντων. Νηστή Κύριος ο Θεός εν τη Βασιλεία αυτού πάντοτε νη και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Της αρχιεροσύνης σου, νηστή Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε νη και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Των μακαρίων και αηδήμων κτητόρων και ευεργετών του Αγίου οίκου τούτου, πασών των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και των Ιερών μονών, των επελπίδη Αναστάσεως ζωής θεωνίου και κοιμημένων, γονέων, τέκνων, αδελφών, συζύγων και των αημνίστων διδασκάλων του γένους ημών, του δούλου του Θεού Νικοδήμου αρχιερέως, ως και πάντων των προαυτού αρχιερατευσάντων, εν τη Ιερά Μητροπόλη ταύτη, των προκατόχων ημών αρχιερέων, των αρχιερατευσάντων, εν τη Ιερά Επισκοπή Κερνίτσι, άντων των βρώμημων ευθέντων εν τη Θεία και Ιερά Προθέση και ο Εκαστός κατά διάνοιαν ημωνεύει. Νηστή Κύριος ο Θεός και της ιεροσύνης ημών και διακονία εν τη Βασιλεία αυτού πάντοτε νη και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Ο Ευσύμονιος Thank you.
κινδύνου και αλλαγής του Κυρίου δεϊκόμε. Yeah.
Подебнитион имен Аманда, περιμόν και πολλών ευχηνόμενων εις αυτού.
Ο Θεός ημάς την
Oh.
Τη νύχτα της 9ης Σεπτεμβρίου τόλμησε, παραβίασε τον ναό και ανέλαβε με κίνδυνο της ζωής του να περιτυλίξει το ιερό λείψανο του Οσίου Πατρός και να το φέρει στη Μητέρα Πατρίδα. Πόση πίστη, πόση ευλάβεια είχαν οι Μικρασιάτες, είχαν οι κάτοικοι του Πόντου, αγαπητοί μου αδελφοί, που άφησαν εκεί πολύτιμους θησαυρούς, που άφησαν τις εστίες τους και έφεραν εδώ στη Μητέρα Πατρίδα ιερά λείψανα και θαυματουργές εικόνες των Αγίων. Πάπτωχοι ήρθαν από υλικά αγαθά, έφεραν όμως το πλούτο της Ορθοδόξου παραδόσεως και ζωής, έφεραν τα ιερά λείψανα και τις ιερές εικόνες. Έτσι η Έλια, χάρη στην πίστη των Μικρασιατών του Προκοπίου της Ανατολής, απέκτησαν αυτόν τον πολύτιμο θησαυρό, το ιερό και άφθαρτο λείψανο του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου, το οποίο σήμερα βρίσκεται σε ασημένια Λάρνακα, στο Νέο Προκόπιο. Ποιος ήταν ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος? Στην περιοχή της Ουκρανίας, ένα χωριό της Μικρορωσίας, εκεί γεννήθηκε το 1690. Οι γονείς του απλοί, άσημοι κατά κόσμο, αλλά επίσημοι για τον Θεό, δηλαδή, διέθεταν πίστη, αγαπητοί μου αδελφοί, διέθεταν ευσέβεια και ευλάβεια. Γι' αυτό ανέτρεψαν τον Υιό τους με τα ρήματα της αιωνίου ζωής, με τα νάματα της πίστεώς μας. Τον μεγάλωσαν με την πίστη, με την ευσέβεια, με την Εκκλησία, με την εξομολόγηση, με τη Θεία Κοινωνία, με την προσευχή και με την νηστεία. Όχι αν οι σύγχρονοι γονείς έτσι εσκέπτονται. Ω και αν οι σύγχρονοι γονείς έτσι μεγάλωναν τα παιδιά τους, ο κόσμος μας θα ήταν ένα κομμάτι του παραδείσου, αγαπητοί μου αδελφοί. Όταν το παιδί μάθει την προσευχή, όταν το παιδί μάθει να πιστεύει στον Θεό, όταν το παιδί μάθει να αγωνίζεται τον αγώνα των καλών της πίστεως και της αρετής, τότε οδηγείται στον αγιασμό και στην σωτηρία. Ο Μέγας Πέτρος, ο τσάβος της Ρωσίας στην εποχή εκείνη, άνθρωπος σκληρός, έλαβε μέρος σε έναν ρωσοτουρκικό πόλεμο που διήρκεσε 7 ολόκληρα χρόνια. Το αποτέλεσμα αυτού του πολέμου ήταν πολλοί Ρώσοι στρατιώτες να συλληφθούν εχμάλωτοι. Ανάμεσα σε αυτούς τους εχμαλώτους ήταν και ο στρατιώτης, ο Ιωάννης, ο οποίος πουλήθηκε σε έναν Τούρκο αξιωματικό, τον Ομέρα Αγά, από το Προκόπιο της Μικράς Ασίας. Πολλοί στρατιώτες, χριστιανοί ορθόδοξοι, αρνήθηκαν την πίστη τους για να περάσουν καλά. Θυμηθείτε τι γινόταν και εδώ στην Ελλάδα. Θυμηθείτε πως οι νεομάρτυρες οδηγήθησαν στο μαρτύριο επειδή αρνήθησαν να αρνηθούν τον Χριστό και την ορθόδοξη πίστη, επειδή αρνήθηκαν να γίνουν μουσουλμάνοι. Έτσι, ο Άγιος Ιωάννης παρέμεινε αλήγιστος, παρέμεινε όρθιος στην ορθόδοξο πίστη μας και έλεγε συνεχώς: «Κύριος ποιμένη με,
και ουδέν με υστερήσει. Είχε αφήσει τον εαυτό του στα χέρια του Θεού. Να το πρώτο μήνυμα. Μάλλον το δεύτερο. Το πρώτο ήταν ότι πρέπει οι χριστιανοί να ανατρέφουν τα παιδιά τους με ευσέβεια και ευλάβεια. Το δεύτερο, αγαπητοί μου αδελφοί, είναι ότι πρέπει να έχουμε πίστη και απόλυτη εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού και ότι ο Θεός ουδέποτε πρόκειται να μας εγκαταλείψει. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει. Σηκώνει ο Άγιος με υπομονή το σταυρό του. Πόσο μεγάλη αρετή η αρετή της υπομονής, την οποία θα πρέπει να αγωνιστούμε να αποκτήσουμε και εμείς. Διότι στη ζωή μας έρχονται οι δυσκολίες, διότι στη ζωή μας έρχονται οι πόρες και οι φουρτούνες και οι πειρασμοί και οι θλίψεις. Και έτσι θα πρέπει να έχουμε καλλιεργήσει τη μεγάλη αρετή της υπομονής που είναι αποτέλεσμα της πίστεως. Ο Άγιος ζει με υπομονή και πίστη. Σηκώνει το σταυρό του. Δέχεται τα ειρωνικά σχόλια των άλλων. Δέχεται να σηκώνει αβόκιστα το σταυρό του. Κάνει υπομονή όταν οι άλλοι τον αποκαλούν άπιστο. Αυτός όμως ομολογεί πίστη. Πόση μεγάλη ευλογία δίνει η ομολογία, αγαπητοί μου. Και ρωτώ την αγάπη σας. Εμείς έχουμε αυτή την αρετή της ομολογίας, όπου κι αν είμαι, όπου κι αν βρισκόμεθα, να ομολογούμε πίστη εις Ιησού Χριστόν, εσταυρωμένων και αναστάντα εκ των νεκρών. Εάν ομολογούμε πίστη στον Κύριό μας και ο Κύριός μας θα μας ομολογήσει ενώπιον του Επουρανίου του Πατρός και ενώπιον των Αγίων Αγγέλων. Αν αρνούμεθα τον Κύριον ενώπιον των ανθρώπων και ο Κύριος μας θα μας αρνηθεί κατά την ημάρων εκείνη και ένδοξον και επιφανή ότι δεν μας γνωρίζει, διότι και εμείς φανήκαμε δειλοί όταν χρειάστηκε να τον ομολογήσουμε. Δέστε τι λέει στον αγάπη. Αγάμο είσαι ο αφέντης, αλλά ο αφέντης μόνον του σώματός μου, όχι της ψυχής μου. Είμαι πρόθυμος πάντοτε να υπακούω στις διαταγές σου. Θέλω όμως να μ' αφήσεις ελεύθερο στην πίστη μου. Διαφορετικά, εάν με πιέσεις να αλλαξοπιστήσω, ευχαρίστως σου παραδίδω τη ζωή μου. Κάνε ό,τι θέλεις, οδήγησέ με στα μαρτύρια, στα βασανιστήρια, διότι εγώ χριστιανός γεννήθηκα, χριστιανός και θα πεθάνω και τον Χριστό μου δεν πρόκειται ποτέ να τον αρνηθώ. Να η ομολογία. Σε συνδυασμό με την ταπεινοφροσύνη, με την πίστη, με την αγάπη. Αυτή η ευγένεια του Οσίου Πατρός Ιωάννου του Ομολογητού έκαναν τον αφέντη να τον συμπαθήσει και ο Ομέρ το αφεντικό του του ανέθεσε να έχει την ευθύνη του στάβου. Τι εσκέπτεται ο Άγιος Ιωάννης? Ο δούλος του αγά, ότι και ο Χριστός σε ένα στάβλο αλόγων ζώων γεννήθηκε. Και εκεί στο σταύρο δοξολογεί το Θεό. Αδελφοί μου, κανένας χώρος δεν μπορεί να μας περιορίσει να δοξολογούμε το Θεό όπου και αν βρισκόμεθα. Στον δρόμο, στην εργασία, στο σπίτι, στο ναό του Κυρίου, να δοξολογούμε το όνομα του Θεού. Έτσι και ο Όσιος Ιωάννης, όπου και αν πηγαίνει, δοξολογεί τον Θεό. Εκεί μέσα στο σταύρο δοξάζει τον Κύριο. Προσεύχεται, τον ευχαριστεί που τον αξίωσε σε ένα τέτοιο περιβάλλον να τον δοξάζει και να τον ημεί. Αδελφοί μου αγαπητοί, ο Άγιος αξιώθηκε της αυταρσίας του Ιερού του Λειψάνου.
Ο Άγιος αξιώθηκε από τον Θεό να θαυματουργεί. Ο Άγιος αξιώθηκε να έχει παρησία ενώπιον του θρόνου του Θεού. Ο Άγιος αξιώθηκε να θεραπεύει ασθένειες ψυχικές και σωματικές. Και ο Άγιος χαίρεται σήμερα στον ουρανό. Χαίρεται και αγάλεται, διότι και εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί σήμερα λειτουργούμεθα. Σήμερα ψάχνουμε ύμνους και οδάς πνευματικά, διότι και εμείς σήμερα τον επικαλούμεθα και ζητούμε την ευλογία του και την μεσηθεία του. Το αγιασμένο του ιερό σκήνωμα αναπαύεται στον Περικαλή ναό που έκτισαν στο νέο προκόπιο της Ευβοίας οι πρόσφυγες που ήρθαν από τη Μικρασία. Και συνεχίζει ο Άγιος του Θεού με στοργή και αγάπη να ακούει τις νεήσεις και τις προσευχές μας. Συνεχίζει ο Άγιος του Θεού να δέεται. Αδελφοί μου, ο Άγιος θέλει από μας να γίνουμε μιμητές του, διότι εορτή Αγίου, μίμησης Αγίου. Θέλει να τον μιμηθούμε στην πίστη του, θέλει να τον μιμηθούμε στην ομολογία του, στο θάρρος του. Θέλει να τον μιμηθούμε στην ταπείνωσή του και στην αγάπη που είχε προς τον Κύριο και προς τους αδελφούς. Θέλει ο Άγιος και εμείς να φτάσουμε στον αγιασμό και στη σωτηρία, διότι τούτο εστί το θέλημα του Θεού, ο αγιασμός ημών. Θέλει ο Θεός και ο Άγιος και όλοι οι Άγιοι και η Παναγία μας και εμείς να αγιαστούμε και εμείς να γίνουμε Άγιοι. Και τούτο είναι εφικτό. Αν ακολουθούμε τον Χριστό, αν μετέχουμε στη ζωή της μιας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, αν μετέχουμε στα Θεία και Ιερά Μυστήρια της Εκκλησίας μας, αν στη ζωή μας πράττουμε το καλό και το αγαθό και το θεάρεστο και αποφεύγουμε το κακό και την αμαρτία. Δεν είχε πάει σε μοναστήρι ο Άγιος. Δεν ήταν σε τόπο ασκήσεως. Αλλά το στάβλο τον έκανε μοναστήρι. Λέμε εμείς πολλές φορές ότι πού να γιάσουμε εμείς σήμερα με τόσα προβλήματα. Σε έναν κόσμο που παραπέει, σε έναν κόσμο που έχασε την ταυτότητά του, σε έναν κόσμο με τόσα προβλήματα, πώς εμείς να σωθούμε, πώς εμείς να αγιαστούμε. Όχι αδελφοί μου, το πρόβλημα δεν είναι οι άλλοι, το πρόβλημα δεν είναι το περιβάλλον, το πρόβλημα δεν είναι οι άρχοντες μας, το πρόβλημα είμαστε εμείς που δεν θέλουμε να αγωνιστούμε, που δεν θέλουμε να παλέψουμε με τον κακό εαυτό μας, που δεν θέλουμε να μισήσουμε την αμαρτία, που δεν θέλουμε να νεκρώσουμε κάθε τι αμαρτωλόν που υπάρχει εντός μας, που δεν θέλουμε να απαρνηθούμε το φρόνημα του κόσμου. Μέσα στο στάβλο άγιασε ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος και ομολογητής. Και ο Άγιος Πορφύριος, ξέρετε που αγίασε, στην Ομόνια, εκεί στην Πολυκλινική, στον Άγιο Γεράσιμο, μέσα στο θόρυβο. Κι όμως ο Άγιος εκεί αγίασε. Δεν μας φταίει ο τόπος, μας φταίει ο τρόπος ζωής μας. Γι' αυτό καλούμεθα να αλλάξουμε όχι τόπο, αλλά τρόπο ζωής. Αν αδελφοί μου αλλάξουμε τρόπο ζωής, δηλαδή αν μισήσουμε την αμαρτία και αγαπήσουμε τη χριστιανική ζωή, αν στολίσουμε την καρδιά μας και την ψυχή μας με τις χριστιανικές αρετές, αν ενωθούμε με τον Κύριό μας μέσα από την προσευχή και τη συμμετοχή μας στα Ιερά Μυστήρια της Εκκλησίας μας, τότε και εμείς θα αγιαστούμε, εύχομαι, δια πρεσβειών του Οσίου Πατρός Ιωάννου του Ρώσου και ομολογητού, και εμείς να αγιαστούμε και εμείς να ελευθερωθούμε από τα πάθη μας και εμείς να αγωνιστούμε ο καθένας από τη δική του σκοπιά, να αγωνιστούμε για τη δόξα του αληθινού Θεού, να παραμένουμε στερεωμένοι στην πίστη. Δεν υπάρχει τίποτε πολυτιμότερο από την ορθόδοξη πίστη μας και από την ψυχή μας. Να αγωνιζόμαστε, αγαπητοί μου αδελφοί, στρογγονόμαστε και εμείς
να αξιωθούμε της χαράς του Παραδείσου και της Βασιλείας των Ουρανών. Αμήν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ.
και χάρη την ανθρωπία πάντοτε, νυν και αήγες όνος των αιώνων. Δόξα Σοι ο Θεός, η ελπίσιμον, δόξα Σοι. Και πατρίτε οι όποια και ο πνεύτης επιμόνους τους ουθούς μες ξεκαμείς. Πανομών Παναγίας αυτού Μητρός, Θεία δυνάμει του Δημίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Παναγίστων Ταξιαρχών, Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασών Πανεκουρανίων δυνάμεων σωμάτων, ηγεσίες του Τίμου Ιμενδός, Πανεφίου Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου, μπροστά του Πολίου που Ευφόρου και Ιδρυτού της των Πατρέων Εκκλησίας. Πριν Αγίης Πατέρων Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίου Νικολάου του Εμίδη Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος, Διονυσίου Αρχιεπισκόπου Εγίνης των Θαυματουργών, των Αγίων Μεγάλων Μαρτύρων Γεωργίου του Τροπεοφόρου Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρων Τύρωνος της Στρατιλάτου, των Ιερομαρτύρων Θαλελάντους και Ελευθερίου, Μινάτου Θαυματουργού, των Οσίων Πατέρων και Μητέρων των Ενασκήσει Λαμψάντων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Οσίου και Θεοπατρός ημών, Ιωάννου Πουρώσου και Ομολογητού, που την Θείαν και Ιερά Μνήμη χαρμοσύνων σε ορτάζομεν και πάντων των Αγίων. Ελέησε και σώσε ημάς, ως αγαθός και ομολογητής, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Διευχών του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Θεοφιλέστατε, μέσης καρδίας, ευχαριστούμε θερμά για την ευλογημένη και αγία σας παρουσία και την τέλεση της αρχιερατικής θείας λειτουργίας. Πρώτα ο Θεός, το απόγευμα και ώρα 7, θα τελεστεί αρχιερατικός σας περινός, εν συνεχεία θα ψαλεί παράκληση στον Όσιο Ιωάννη το Ρώσο και κατόπιν Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος, θα πραγματοποιηθεί η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος ανά την Ελληνορίδα. Χρόνια πολλά ευλογημένα και άγια. Με την ευχή σας.